Αλλά εδώ σας το είπα και προτέρα, δεν ξέρω αν ήσουν εκεί, τα συνδικάτα δεν είναι κομματικοποιημένα. Πείτε μας γιατί είναι καλά τα συνδικάτα εδώ, αυτό. Είναι ανεξάρτητα. Και αυτό νομίζω είναι η δύναμη του συνδικάτου, είναι όταν είναι κοντροεξουσία, όποιο κόμμα και αν είναι στην εξουσία. Έτσι. Αυτό είναι τότε η δύναμη. Στην Ελλάδα, γιατί έχω λίγο γνώση από τα ελληνικά συνδικάτα, συνεχίζουμε να έχουμε τώρα μια ΓΕΣΕ που την ελέγχει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, απέναντι σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λέω ότι κάνει μόνο καλά πράγματα, πρόσεχε, δεν λέω ότι είναι μόνο... Αλλά, άμα δεν καταλαβαίνω, αυτό που δεν καταλαβαίνω τώρα στην Ελλάδα τι είναι. Ότι κάνει η κυβέρνηση μια μεγάλη προσπάθεια να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Δεν καταλαβαίνω μια ΓΕΣΕ που δεν πάει από πίσω. Σε αυτό το αίτημα. Ναι, σε αυτό το αίτημα. Τουλάχιστον σε αυτό το αίτημα. Οξύμορο. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεύτερον. Και δεν καταλαβαίνω και άλλα κόμματα. Και άλλα κόμματα. Δεύτερον. Με αυτό που είναι τώρα στην αξιολόγηση. Με αυτά τα τρελά που ζητάνε από το Δήμου του. Και... Δεν καταλαβαίνω πως πάλι μια ΓΕΣΕ δεν παίρνει θέση να πει, όχι να υποστηρίξει την κυβέρνηση, να πάει εναντίον σε αυτά που ζητάνε. Στα διεργατικά που ζητάει. Ναι, στα διεργατικά. Αυτό δεν έχει κλείσει ακόμα. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Παρά μόνο κάνει απεργίες, δεν γίνεται. Δεν πάει έτσι. Δεν θα προχωρήσει έτσι η κατάσταση.